meses en la teología de esa iglesia, es ortodoxo que sigue aquí. Y va con escopías y opías, verdes en el horizonte. Βάζει τον εαυτόν της και λέει «Ελέησα με, Κύριε».
δώσει την αγάπη σου, Κύριε, δώσε μου την ευλογία σου, Κύριε, δώσε μου την πρόνοιά σου και τους εθερμούς σου. Θέλω να με ελεήσεις όταν μου λιάνεις το παιδί μου, διότι μου κακώς δαιμονίζεται. Ένα φοβερό σημείο της Αγίας Γραφής, από τα πολλά τα οποία έχει, είναι η επισήμανση ότι η κόρη της Χαναναίας είχε δαιμόνια, κακώς δαιμονίζεται. Σήμερα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει αν υπάρχουν δαιμόνια. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ασχολούνται εάν έχουν εχθρό. Σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν το όνομα του διαβόλου και λέγουν μην τον πειράζεις, να μην σε πειράζει. Φοβερά είναι αυτή η θεωρία. Μη πειράζει, λέει, το διάβολο να μην σε πειράζει. Και αυτός χαίρεται όταν ακούσει αυτά τα λόγια, μην τον πειράζεις, θριαμβεύει, διότι φωνάζει με στάγες. Όταν σε πείσω ότι δεν υπάρχω, τότε εγώ νικώ. Η νίκη είναι δική μου. Αδελφοί μου, η θυγάτε μου κακώς δαιμονίζεται. Ελέησε, βοήθησε, σκέπασε υπό τη σκέπη σου. Αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς σήμερα. Θέλαμε να επισημάνουμε, αδελφοί μου, το σημείο τούτο, διότι είναι καθημερινό. Ο περισσότερος κόσμος σήμερα ασχολείται με μαγείες. Προπάντων στην Παρία η οχή είναι αυτή που με αξίωσε ο Θεός να βρίσκομαι και να κηρύττω το λόγο του. Η περιοχή αυτή είναι γεμάτη από μάγους. Και εξ αυτού του γεγονότος πολλοί κόσμος υποφέρει, πάσχει. Δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Δεν γνωρίζει ότι ένας φτωνερός άνθρωπος δίνεται να του κάνει κακό. Και πώς να το κάνει το κακό? Όχι να έρθει να τον χτυπήσει ή να τον φωνεύσει. Στέλνει τους δαίμονες και μεταβάλλεται η ζωή του εις μαρτύριο. Ήμουνα καλά, λέγει, τώρα είμαι άρρωστος. Πηγαίνει στο γιατρό, εξετάζει ο γιατρός, δεν έχεις τίποτα, του λέει. Μα εγώ, γιατρέ μου, είμαι άρρωστος, πάσχω. Σου φαίνεται. Πήγαινε στον νευρολόγο, πήγαινε στο ψυχίατρο. Δεν είναι ανάγκη να έρθεις εδώ. Αυτά, αδελφοί μου, είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς προσπαθούμε να φέρουμε εις γνώση του κόσμου για να μπορέσει να νικήσει τον αόρα των εχθρών. Και αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι οι οποίοι καλούν τους δαίμονες για να του προξενήσουν κακό, ο άνθρωπος αυτός υποφέρει, πάσχει, διαλύεται, εξαφανίζεται. Και λέγει, μα εγώ ήμουν καλά στην εργασία μου, γιατί τώρα δεν εργάζομαι. Εγώ ήμουν καλά στην υγεία μου, γιατί τώρα πάσχω. Η Χαναναία ομολογεί στον Κύριο και του λέει, Κύριε μου, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Πάσχει, υποφέρει.
Τυπτιέται. Έχει αόρατο εχθρό μου τη βασανία και τυπήσουμε, Κύριε. Και ο Κύριος απαντά. Δεν ήρθα να δώσω το ψωμί των παιδιών μου στα σκυλιά. Ο Κύριος απαντά με τέτοια σκληρότητα. Όχι, αδερφέ. Ο Κύριος μας είναι γεμάτος αγάπη. Προσπαθεί να αποκαλύψει, να ξεσκεπάσει αυτόν τον διαμάντη το οποίο ήταν μπροστά του. Προσπαθεί αυτήν την ψυχή η οποία ήρθε να τον έβρει, να ακούσουν εκείνοι οι οποίοι ενώνησαν ότι τα γνωρίζουν όλα. Εκείνοι οι οποίοι λέγονται ότι είναι παιδιά του Θεού και κανείς άλλος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, ή μη μόνο οι Εβραίοι οι οποίοι είχαν τον νόμο του Μωυσέως. Πριν όμως ο Κύριός μας επαναλαμβάνει και πάλι στη Χαναναία. Δεν μπορώ, τους λέγει, να σου δώσω αυτό το οποίο είναι για τα παιδιά μου. Να πάρω το ψωμί των παιδιών μου να σου δώσω και όχι σε σένα, γιατί είσαι άπιστη. Γιατί πιστεύεις στα είδωνα. Γιατί δεν είσαι στα παιδιά τα δικά μου του Μωυσέως. Και εκείνη απαντά. Κύριε, κι αν είμαι σκυλάκι, όπως με αποκαλείς, το θέλω, μου αξίζει. Αλλά έχω να πω κάτι. Τα σκυλάκια περιμένουν να χορταστούν από τα ψυχεία που πήπτουν από το τραπέζι των πλουσίων. Και τότε ο Κύριός μας απεκάλυψε τον Αδάμ, τον οποίο υπήρχε μέσα στην ψυχή αυτή τη γυναικό. Ω γίνε, μεγάλη σου πίστη. Ουδέν το Ισραήλ του αυτήν πίστην έβρω. Αυτοί οι οποίοι καθόνται ότι είναι παιδιά του Θεού και θα πάνε στην Βασιλεία των Ουρανών, δεν έχουν τέτοια πίστη την οποία έχεις εσύ. Την αποκαλύπτω να την ακούσουν, δι' αυτό σε απεμάκρυνα και εσύ δεν έφευγες. Εσύ ήσουν κοντά μου, έπεσε εσύ στα πόδια μου και ζητούσε το έλειός μου. Και σου το δίδω. Η πίστη σου είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε θεραπεύτηκε η κόρη σου από αυτήν τη στιγμή. Είναι υγιής πλέον. Έφυγαν οι δαίμονες, διότι από μακριά ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διατάζει τα πάντα και γίνονται. Είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα, προνοεί για τα πάντα, είναι εκείνος ο οποίος είναι Θεός και Πατέρας. Αδελφοί μου, έως εδώ το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου είναι η πίστη η οποία αποκαλύφθη ενώπιον του Θεού μας και την επίνεσε ο Κύριος. Είδε την πίστη της Χαναναίας και την επεσήμανε και είπε ότι τη αυτήν πίστη δεν ευρύκα ούτε το Ισραήλ. Θα φέρω ένα παράδειγμα, αδελφοί μου. Η Χαναναία προσέτρεξε στον Κύριο για να έβρει την θεραπεία της θυγατρός της. Προσέτρεξε στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Επήγαινε σε εκείνον ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Είναι ο Θεός, Πατέρας και Ιατρός. Στον βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σημειώνεται το εξής. Η περιγραφή είναι τρομερά. Ευρισκόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος
στην Ανατολή και στα σύνορα της Περσίας, είναι έτοιμος να υποτάξει το Δαρείο. Βρίσκεται όμως σε μία ανάπαυση του στρατεύματος του κοντά σε ένα ποταμό. Ο Κίδνος ποταμός. Και εκεί όπου ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, στη σκηνή που είχε, και θέλησε να βουτήξει στο νερό εκείνου του ποταμού για να δροσιστεί τάχα της. Αλλά ήταν παγωμένο το νερό και προσευλήθηκε από φοβερών πυρετών. Είναι έτοιμος να φτάσει στον θάνατο. Έχει δικόν του ιατρών όμως, τον οποίον αγαπά, τον οποίον εκτιμά, τον οποίον σέβεται και τον έχει και φίλον του Βινίσιον. Είναι ο Φίλιππος. Τρέφει ο Φίλιππος στον Μέγαν Αλέξανδρο. Τι να του δώσει, χρησιμοποιεί όλα τα βότανα τα οποία ήσαν στην εποχή. Χρησιμοποιεί τα βότανα για να του ρίξει τον πυρετόν ο οποίος τον βασανίζει και είναι έτοιμο να του δώσει τον θάνατο. Περνάει η πρώτη μέρα, περνάει η δευτέρα μέρα και έρχεται η τρίτη μέρα και του λέει «Θα σου φέρω ένα κύπελο γεμάτο με φάρμακο το οποίο είναι ειδικό για τον πυρετό». Πού το βρήκε? Στα βότανα της γης, αδελφοί. Σε αυτά τα οποία σήμερα οι άνθρωποι δεν τα παραδέχονται. Κι όμως όλα τα φάρμακα που έχουν τα φαρμακεία, όλα είναι από τη γη που βγαίνουν. Τα βότανα της γης είναι αυτά τα οποία πηγαίνεις στο φαρμακείο για να τα πάρεις και να τα ακριβοπληρώσεις. Ο Φίλιππος λοιπόν, ο γιατρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφτασε την τρίτη ημέρα για να του δώσει το τελικό φάρμακο να θεραπευτεί. Πλην όμως, όπως είδω μέσα στη σκηνή του ο Μεγάλος Αλεξάνδρος, έρχεται μία επιστολή επίγουσα. Του την στέλνει ο στρατηγός του, ο Παρμενίων, και του λέει, «Βασιλεύ», του λέει, «μη δώσεις εμπιστοσύνη στον Φίλιππο, διότι αυτός έκανε συμφωνία με τον Δαρείο να του δώσει πολλά χρυσά τάλαντα και να του δώσει και την αδερφή του, γυναίκα του». Και διαβάζει ο Μεγάλος Αλέξανδρος στον πυρετό που βρίσκεται και την βάζει κάτω από το μαξιλάρι. Δεν τέλειωσε κανένα τίποτε. Το κρατεί μυστικό. Και την τρίτη ημέρα εμφανίζεται ο Φίλιππος με το τελικό φάρμακο, το θεραπευτικό φάρμακο για να δώσει την υγεία στο στρατηγό. Τι να κάνει? Να δώσει εμπιστοσύνη στον Παρμενίωνα? Όταν τον εκκλησίασε ο Φίλιππος, με το δεξί του χέρι παίρνει το φάρμακο και με το αριστερό του δίνει την επιστολή. Και ωστόσο να τη διαβάσει την επιστολή, ο Φίλιππος εκείνος πίνει το φάρμακο. «Αλέξανδρε, τι κάνεις? Δεν φοβάσαι? Σου φέρνουν τη μαντάτα λιπηρά. Δεν προσέχεις να τον δεις τουλάχιστον στο πρόσωπο? Την ώρα που εσύ πίνεις το φάρμακο, να δεις, έχει αλλάξει η όψη του? Μήπως εκοκίνησε, μήπως τρέχει?
Μήπως είναι αλήθεια αυτό το οποίο γράφει? Όχι. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει εμπιστοσύνη εις τον Φίλιππο. Είναι ο γιατρός μου που με αγαπά, είναι ο γιατρός μου που είναι επιστήμονας. Πίνει το φάρμακο μου και θεραπεύεται ο του θαύματος. Θεραπεύεται και μετά βλέπει ότι ένα πράγμα είναι το αληθές. Ότι εκείνο που το έγραψε ο Παρμενίων ήταν λάθος, ήταν ψέμα, ήταν συκοφαντία. Αδελφοί μου, τι μας διδάσκει αυτό το οποίο είπαμε τώρα? Πώς ο Μέγας Αλέξανδρος φεύγει εις τον ιατρό τον οποίον αγαπά και τον οποίον σέβεται? Πώς φεύγει και καταλήγει εκεί κοντά του για να έβρει τη θεραπεία? Αυτό μας διδάσκει, αδελφοί μου. Όσοι ακούετε το Θείο Κήρυγμα, ότι ένας είναι ο Θεός, εις Αυτόν θα καταφύγουμε, εις Αυτόν θα έχουμε εμπιστοσύνη, εις Αυτόν θα έχουμε ό,τι μας στη ζωή. Όπως ο Μέγας Αλέξανδρος πιστεύει εις τον Φίλιππον και εις τον γιατρόν, τον βλέπει και λέει, είναι ο φίλος μου, ο γιατρός, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος με αγαπά. Φεύγουμε και καταλήγουμε στον Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι Θεός και Θεός Πατέρας. Και μένουμε στην εμπιστοσύνη του Θεού. Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα και ό,τι χρειάζομαι εσύ τα γνωρίζεις, διότι είσαι ο μόνος γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Εσύ είσαι ο γνήσιος Θεός, σε σένα πιστεύω. Έρχομαι και ζητώ τη βοήθειά σου, ζητώ το έλεος σου. Και αν έπεσα εις την αμαρτία, σηκώνομαι και ζητώ από σένα να με βοηθήσεις. Και ο Κύριος το απαντά. Παιδί μου, εγώ είμαι επάνω στο σταυρό και έχω τα χέρια μου ανοιχτά και σε περιμένω να σε βάλω στην αγκάλι μου. Εάν έπεσες στην αμαρτία, σηκώσου γρήγορα και έλα κοντά μου. Εγώ είμαι που έχισα το αίμα μου για σένα. Εγώ είμαι που με ρυμνώ για σένα. Εγώ είμαι που σκέφτομαι για σένα. Και εκείνος ο οποίος τρέχει στη χάρη του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μακαρίζεται από τον ίδιο τον Θεό. Μακάριος ανήρχο ελπίζων επί Κύριον. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπον. Εάν έχεις τις ελπίδες σου στον άνθρωπο, θέλει να σε βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί. Εάν όμως έχεις την ελπίδα σου στον Θεό, θέλει να σε βοηθήσει, σε βοηθεί. Θέλει να σε ελεήσει, σε ελεεί. Θέλει να σε αναπαύσει, σε αναπαύει. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτός είναι ο δυνατός ο οποίος όλα τα κάνει. Ο Φίλιππος είναι εκείνος ο οποίος είναι ο γιατρός, αλλά και ο φίλος γιατρός. Ο Θεός είναι ο γιατρός και ο σωτήρας γιατρός. Αν θέλει να αρχίσουμε στον τόντο τούτο, μας επιτρέπει και μας ευλογεί. Εάν θέλει να πεθάνουμε σήμερα ή αύριο, εκείνος θα ξέρει. Είναι εκείνος ο οποίος ακούει από εμάς. Παιδί μου, ό,τι μου ζητήσεις, εγώ θα σου το δώσω. Εάν θέλει, Θεέ μου, εσύ να έχω τα παιδιά μου, εσύ θα μου τα ευλογήσεις. Αν θέλεις, Θεέ μου, να έχω την υγεία μου, εσύ θα μου τη δώσεις. Αν θέλω
να έχω την ευλογία σου, έρχομαι σε σένα να το βοηθήσεις. Ναι, αδερφοί μου, μη φεύγουμε από το Θεό και να καταφεύγουμε στους μάγους για να μας βοηθήσουν οι μάγοι. Μη φεύγουμε από το Θεό και να πηγαίνουμε στο τσιγκάνες και τα τσιγκάνες για να μας δώσουν βοήθεια. Προσέχετε τον εαυτό σας, διότι ο Πανάγαθος Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας δίδει ό,τι έχουμε, είναι εκείνος ο οποίος μας δίδει την βασιλεία του, την Ουράνιο, και μας λέει μήνε παιδί μου πιστός στο όνομά μου, πιστός άχρηφενά του και δώσου σε τον στέφανο της ζωής. Αξίωσε μας Κύριε στον κόσμο τούτο να είμαστε μαζί σου και στην επράνοια σου βασιλεία να γίνουμε χειρονόμοι. Προσέξτε να μου απαντήσετε. Πότε εμπήκε ο διάβολος στον Ιούδα? Ποιος θα μου απαντήσει? Μόλις πήρε τα αργύρια. Πήρε τα αργύρια. Όταν τούτο λογισμός να κάνει αυτό, να προδάσει τον Χριστό. Στο δείπνο. Βέβαια, στο δείπνο. Δεν είναι δύσκολη. Φτάνει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Καλή ώρα, καλή ώρα, ως το όπως είμαστε τώρα, εκάθισε ο Χριστός μας με τους μαθητάς του και επίεσε το λεγόμενο μυστικό δίκο. Δεν ελπίζει ο Ιούδας. Ήταν. Όταν του έδωσε το Ιούδα τη χάρη του, δηλαδή το σώμα του, τότε μπήκε, λέγει, ο διάβολος μέσα. Φοβερό. Μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν του έδωσε, λέγει, το σώμα του ο Κύριος μας, τότε, λέγει, μπήκε ο διάβολος μέσα. Γιατί το είπα τούτο? Διότι ακριβώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κοινωνούν και νομίζουν ότι όταν κοινωνήσουν θα φύγει ο διάβολος. Όταν κοινωνίζεις και είσαι απροετοίμαστος, τότε μπαίνει μέσα σου. Γι' αυτό να προσέχουμε, δεν είναι μικρό πράγμα. Πάνε και κοινωνούν, ανοίγουν το στόμα τους, κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου και νομίζουν ότι με αυτό, λέει, για το καλό του χρόνου. Ανοησίες, ό,τι θέλεις ακούεις. Για το καλό του χρόνου. Εδώ θα σταματήσω λίγο να πω κάτι για εκείνους οι οποίοι κάνουν μνημόσυνα. Έχουμε το προσφυλές μας πρόσωπο, το οποίο ανέφυγε για τον άλλο κόσμο, και του κάνουμε τα εξάμηνα το χρόνο, πότε το κάνουμε το κόλλημα. Να κοινωνήσω, λέγει, για το καλό του παιδιού μου, λέγει, που επέθανε. Πρώτη σχέση είναι, έχει το παιδί σου με σένα τώρα? Έχει καμιά σχέση είναι ο πεθαμένος με τον ζωντανό? Και πηγαίνω, ανοίγει το στόμα για το παιδί μου, λέγει, για τον άντρα μου. Πού είσαι που θυμούμε όταν ήμουνα εκτός Ελλάδος, στο Βέλγιο, και ερχόντουσαν να θάψουν ένα πλάσμα δικό τους και κουβαλούσαν ροδάκινα, κουβαλούσαν τσιγάρα, κουβαλούσαν οτιδήποτε και τα εβάζανε πάνω στο μνήμα. Λέω, γιατί τα κάνετε, ρε παιδί μου? Λέγει, τα αγαπούσε, λέγει, για να τρώει, να σκεπάζεται. Να τρώει, να σκεπάζεται. Αχ, να ξέραμε τι γίνεται μετά που θα φύγαμε από εδώ. Δεν θα τα έκαναμε ποτέ. Λοιπόν, εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε τι θα πει κόλαση και τι θα πει παράδεισο.
στο Βυζάντιο, ο κύριος Νίκος δεν είστε, έφυγε. Όχι, μπορεί να είχε δουλειά. Στο Βυζάντιο βγήκε στο θρόνο ένας αυτοκράτορας, ο χειρότερος που ανέβηκε πάνω σε θρόνο υψηλό. Νίκο, μου έχεις στάση. Έλα εδώ. Ο Ζήνων, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, είχε γυναίκα ευσεβεστάτη και θεοφοβούμενη. Εκείνος δε ήταν ο ασεβέστερος όλων που επέρασαν από τους θρόνους εκεί. Ήτανε πόρνος, ήτανε μέθυσος, ήτανε άσωτος και τον επήραν όλη η μυρωδιά, η αξιωματική, ο στρατός, και έγινε το χαλασμό κόσμο, διότι όταν ο αρχηγός κάνει κάτι, τον μιμούνται όλοι. Μέρες ολόκληρος ήταν μεθυσμένος. Η γυναίκα του ονομαζόταν Αυγούστα Αριάδνη. Τον εσυμβούλευε. Βασιλιά μου, του έλεγε, τούτα που κάνεις τα βλέπει ο κόσμος και σκανδαλίζεται, υποφέρει, πάσχει. Δεν ακούει κανένας. Δεν άκουε κανένας. Μία ημέρα το λοιπόν, αφού ήταν μεθυσμένος, ήταν ανέστητος, διατάζει η Αυγούστα Αριάδνη και βάζουν όπως ήταν μεθυσμένος, τον βάζουν μέσα σε έναν λάκκο. Το σκεπάζουν από πάνω και λέγει μην τυχόν και δοκιμάσει κανείς να τον βγάλει από εκεί. Όταν επέρασε η μέθη, βλέπει δεξιά-αριστερά σκότος. Αρχίζει να κλαίει, δεν τον ακούει κανένας. Αρχίζει να φωνάζει, δεν τον ακούει κανένας. Κλωτσά δεξιά-αριστερά, τίποτε. Και βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο βάθος της γης, μέσα στο σκοτάδι που δεν έβλεπε τίποτα. Αυτός είναι ο Άδης, αυτή είναι η κόλαση, το σκοτάδι, το πηχτό σκοτάδι. Ο Θεός μας, για να μας σώσει, είπε πολλά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων και του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος λέγει, έτρωγε, έπινε, εφραίνε το λαμπρός και δεν τον ενδιέφερε τίποτα για εκείνους που πεινούσαν. Και ο Πανάγαθος Θεός το έβαλε μέσα στα πόδια του, εκεί στην είσοδο της οικίας, της πολυτελούς οικίας, του έβαλε έναν βάφτωχο άνθρωπο, εγκαταλελειμμένο, πληγωμένο, ο οποίος έτρεχαν οι πληγές από πάνω του και πήγαιναν τα σκυλιά και έλυχαν τις πληγές αυτές και δεν του έδιδε λίγο ψωμί να φάει. Εδώ έχουμε μια λεπτομέρεια, αδερφοί μου, να την προσέξουμε. Αυτός, ο οποίος ονομαζόταν Λάζαρο, ποτέ του δεν είπε μια λέξη.
αδελφοί μου, μέσα στην ακολουθία της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες δεν τις γνωρίζω. Μία δε από τα δυσκολίες που υπάρχει είναι ο λεγόμενος επικίνδυος λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν στον δρόμο μας κοντάκες, περιπτώσεις που καλεί ο Θεός από τον κόσμο τούτον στην αιωνιότητα, πλάσματα δικά μας, γνωστά μας, και συνηθίζουν να εκφωνούν επικηδείους λόγους. Πριν όμως, πλειστάκες βλέπουν πολλά ψέματα ή πολλάκες αφαιρούν πολλά σαρετάς. Και το σημείο τούτο είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνει κανείς. Δηλαδή, βαθμολογούν οι άνθρωποι τους συνανθρώπους του, αλλά πάντοτε είναι ψεύδος. Το είπε άλλος ο Θεός, πας άνθρωπος ψεύστης. Κάθε άνθρωπος, λέει, που είναι στον κόσμο αυτόν είναι ψεύστης. Και τα ψεύδη τα βλέπουμε καθημερινά στην ημέρα μπροστά μας, τα παρακολουθούμε, αλλά δεν τους δίνουμε προσοχή. Στο σημείο τούτο θα δούμε τι λέει ο Πανάγαθος Θεός, αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Αυτός βαθμολογεί επακριβώς, δηλαδή λέει αυτό το οποίο υπάρχει. Και το βλέπουμε σήμερα, αδελφοί μου, όταν μία γυναίκα ιδωλολάτρης, Ελληνίδα που κατοικούσε στα μέρη εκείνα και επίστευαν στα είδωλα. Πλην όμως η γυναίκα αυτή δεν ήταν όπως οι άλλες γυναίκες. Εγνώριζε την Αγία Γραφή, διέβαζε το Ευαγγέλιο και ασύτο έξω από τους Εβραίους. Και τώρα γνωρίζουσα ότι ο Κύριος μας βρίσκεται στα σύνορα, λέει, Τύρου και Σιδώνος, εξαιρθούς από τον ορίο της. Βγήκε έξω από τα όρια της και ήρθε στον Κύριο και έπεσε στα πόδια του και του λέει, Κύριε, βοήθησε. Θέλει να πει η Χαναναία να ελεήσει την κόρη της, πλην όμως βάζει τον εαυτόν της και λέει, ελέησα με, Κύριε. Δώσε μου την αγάπη σου, Κύριε. Δώσε μου την ευλογία σου, Κύριε. Δώσε μου την πρόνοια σου και τους αγγελούς σου. Θέλω να με ελεήσεις όταν μου γιάνεις το παιδί μου. Φυγάτε του, κακώς δαιμονίζεται. Ένα φοβερό σημείο της Αγίας Γραφής, από τα πολλά τα οποία έχει, είναι η επισήμανση ότι η κόρη της Χαναναίας είχε δαιμόνια. Κακώς δαιμονίζεται. Σήμερα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει αν υπάρχουν δαιμόνια. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ασχολούνται εάν έχουν εχθρό. Σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν το όνομα του διαβόλου και λέγουν
μην τον πειράζεις, να μην σε πειράζει. Φοβερά είναι αυτή η θεωρία. Μην πειράζει, λέει, τον διάβολο να μην σε πειράζει. Και αυτός χαίρεται. Όταν ακούσει αυτά τα λόγια, μην τον πειράζεις, θριαμβεύει. Διότι φωνάζει με στάκες, όταν σε πείσω ότι δεν υπάρχω, τότε εγώ νικώ. Η νίκη είναι δική μου. Αδερφοί μου, η θυγάτε μου, κακώς δαιμονίζεται. Και λέει σε, βοήθησε, σκέπασε, τίποτε σκέπησε. Αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς σήμερα. Θέλαμε να επισημάνουμε, αδελφοί μου, το σημείο τούτο, διότι είναι καθημερινό. Ο περισσότερος κόσμος σήμερα ασχολείται με μαγείες. Προπάντονες του περίεγε όχι είναι αυτήν που με αξίωσε ο Θεός να βρίσκομαι και να τηρεί το λόγο του. Η περιοχή αυτή είναι γεμάτη από μάγους. Και εξ αυτού του γεγονότος, πολλοί κόσμος υποφέρει, πάσχει. Δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Δεν γνωρίζει ότι ένας φτωνερός άνθρωπος δίνεται να του κάνει κακό. Και πώς να το κάνει το κακό, όχι να έρθει να τον χτυπήσει ή να τον φωνεύσει. Στέλνει τους δαίμονες και μεταβάλλεται η ζωή του εις μαρτύριον.